Καλημέρα κύριε Σιδέρια, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα κύριε Λεάνη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Θα είσαι στο νοσοκομείο και σίγουρα θα υπάρχει τρέξιμο. Τι γίνεται τώρα με αυτά τα απογευματινά χειρουργία τα οποία έχουμε και λύθηκε το πρόβλημα ξαφνικά, θα κάνουμε και πρωί και απόγευμα και θα εξυπηρετούνται όλοι? Ναι, γίνεται το εξής, ότι υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο πολύ παλιό που αφορούσε τα απογευματινά ιατρία σε πρώτη φάση, είχε ψηφιστεί από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, συνεχίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και γιγαντώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας, και τώρα αυτό επεκτείνεται στα απογευματινά χειρουργία. Εφαρμόζεται δηλαδή ένας νόμος ήδη ψηφισμένος με βασικά επιχειρήματα την κυβέρνηση ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα μειώσει τη λίστα αναμονής για τα πρωινά χειρουργία και θα βελτιώσει τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών. Τι από τα δύο συμβαίνει? Τίποτα από τα δύο δεν συμβαίνει προφανώς. Δεν μειώνεται η λίστα? Θα σας πω. Ναι. Καταρχήν, τα απογευματινά χειρουργία είναι απογευματινά επιπληρωμή άμεση και έμεση χειρουργία. Όταν λέμε άμεση, εννοούμε ότι ο ασθενής, τουλάχιστον μέχρι τώρα δημοσιεύμα ήταν και ο τιμοκατάλογος, ο αναλυτικός, ξέρετε, αναμένεται. Mm. Ο ασθενής θα πληρώνει ένα 30% από την τσέπη του και ένα 70% πάλι από την τσέπη του. 30% συμμετοχή εννοείται, αυτό δεν εννοείται. 30% άμεση συμμετοχή, άμεση out of the pocket πληρωμή όπως λέμε, και 70% από τον ΕΟΠΗ, δηλαδή πάλι από την τσέπη του, γιατί σωστά. Αυτό είναι το χρηματοδοτήσει τον ΕΟΠΗ όλα αυτά τα χρόνια. Άρα, κατά τη γνώμη μας, το πρώτο ζήτημα είναι ότι νομιμοποιείται κανονικότατα το φακελάκι και η πληρωμή στο δημόσιο νοσοκομείο και για το χειρουργείο. Το δεύτερο είναι ότι εμπορευματοποιείται η ίδια η λειτουργία, παραπάνω μάλλον εμπορευματοποιείται, ενός νοσοκομείου. Γιατί, όπως λένε οι κυβερνώντες, θέλουν το νοσοκομείο να έχει ίδια έσοδα, για να μην δίνουν φράγκο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα, από πού θα τα παίρνουν? Από την τσέπη των ασθενών και από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και εμείς λέμε ένα απλό πράγμα. Αν νοιάζονταν για τις λίστες αναμονής και τους μισθούς των υγειονομικών, πρώτον, γιατί δεν ανοίγουν αίθουσες με νοσηλευτικό προσωπικό, με αναισθησιολόγους, όταν το 30% των αιθουσών της χώρας των χειρουργικών τραπεζιών είναι κλειστά? Και δεύτερον, γιατί παραμένουν ακόμα κλειστά, κύριε Σιδέρη, δεν έχει λυθεί αυτό? Ποιο? Το 30% παραμένει στο ακέραιο το νούμερό του. Το 30% είναι στο ακέραιο το νούμερό του, 27% είναι στην Αθήνα και 30% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και λέω, γιατί δεν ανοίγουν αυτές τις αίθουσες? Και επίσης, γιατί δεν αυξάνουν τους μισθούς των γιατρών, όπως προβλέπει και η τελεσίδικη απόφαση του ΣΤΕ και του Αρείου Πάγου, που καταργεί τις περικοπές των μισθών μας και τις επαναφέρει στα επίπεδα του 2012. Γιατί, λένε οι κυβερνώντες, και ο κύριος Γεωργιάδης έτσι λίγο κοινικά το λέει και στις διάφορες εκπομπές που πηγαίνει, δεν υπάρχει, λέει, φράγκο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μα μόλις εχθές προχθές κλείστηκε η συμφωνία για τα F-35 που θα δώσουν 8,6 δις. Που σημαίνει το να 8,6 δις θα φτιάχνανε 70 νοσοκομεία. 70. Να. Άρα είναι πολύ σαφής η επιλογή, είναι κατεύθυνση συγκεκριμένη, που λέει ότι το δημόσιο σύστημα υγείας θα εμπορευματοποιείται, θα το πληρώνει ο κόσμος και έμεσα και άμεσα, και απ' την άλλη θα περισσεύουν χρήματα για να πηγαίνουν για άλλους σκοπούς. Πολεμικούς, για επιχειρηματικούς ομίλους ή για οτιδήποτε άλλο. Πείτε μου για αυτό το νούμερο, γιατί το ότι δεν μειώνεται, εγώ το κατάλαβα για το θέμα των, και ενδεχομένως και οι ακροατές, για το θέμα των, του μισθού των γιατρών. Αλλά η λίστα, δεν έχω καταλάβει γιατί δεν μικραίνει. Και ο κόσμος ουσιαστικά αυτό επικαλείται. Ο κόσμος, κύριε Λεάνη, αν είχε λεφτά, θα είχε πάει ήδη να χειρουργηθεί έξω. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι τι άλλο. Μας λέει τώρα η κυβέρνηση ότι κάνει ένα, υποτίθεται, πιο έτσι ελκυστικό πακέτο παροχών. Μάλιστα. Αυτό δεν κάνει. Ναι. Δηλαδή δίνει πιο συμφέρουσες τιμές. Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί υποτίθεται οι τιμές θα βγαίνουν με βάση τα ΚΕΝ, τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια, που και αυτά βέβαια θα μετεξελιχθούν και θα γίνουν DRG. Η στεφανιογραφία και στέντ σε έναν άνθρωπο που είναι μια πολύ συχνή πάθηση. Σωστά. Πόσο κοστίζει αυτή τη στιγμή με το ΚΕΝ το υπάρχον? 9 χιλιάρικα. Δηλαδή θα πάει ο ασθενής και θα δώσει σχεδόν 3 χιλιάρικα από την τσέπη του και τα άλλα 6 χιλιάρικα θα τα δώσει ο ΕΟΠΗ. Αυτά είναι λεφτά που έχει ο κόσμος και απλά μέχρι τώρα δεν τα έδινε γιατί ήταν τσιγκούνης, γιατί κάτι τέτοιο ουσιαστικά λέει η κυβέρνηση. Ναι.
Όχι, σίγουρα δεν τα είχε. Αν τα είχε, ναι, σίγουρα. Αν τα είχε, φυσικά και θα τα έδινε. Και όταν συζητάμε για τέτοιες σοβαρές παθήσεις. Και... και γιατί να τα δώσει, εφόσον τα έχει δώσει διπλά και τρίδιπλα ο κόσμος που σε όλη του τη ζωή δούλευε και πλήρωνε κανονικότατα φόρους, ασφαλιστικές εισφορές κτλ. Σωστά το λέτε. Αυτό είναι μια. Προκύπτουν και άλλα ζητήματα βέβαια από τα απογευματινά χειρουργία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί οι τιμές μάλλον που θα βγουν θα είναι τιμές για χωρίς επιπλοκές και οι τιμές με επιπλοκές. Τι θα γίνεται δηλαδή στις περιπτώσεις που θα υπάρχουν επιπλοκές, ή πώς θα λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργία με τους νοσηλευτές χειρουργείου. Θα ξαναπληρώσει, κύριε Σιδέρη, προφανώς. Τους τραυματιοφορείς που τους χρωστάνε τώρα που μιλάμε πάνω από 100 ρεπό τον καθέναν. Ποιοι αναισθησιολόγοι θα κοιμίζουν τον ασθενή? Αυτοί οι αναισθησιολόγοι, όπως ο συνάδελφος στη Θεσσαλονίκη που μετά από 16 ώρες έπαθε κεφαλικό. Ποιος θα βοηθά το χειρουργό στα απογευματινά χειρουργία, ο ειδικευόμενος που θα εφημερεύει ταυτόχρονα και δεν θα προλαβαίνει να δείτε τους ασθενείς που νοσηλεύονται? Υπάρχουν και τέτοια ερωτήματα, αλλά κατά τη γνώμη μου τα κύρια είναι αυτά που συζητήσαμε πριν. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Σιδέρη. Καλή συνέχεια και καλό μήνα. Να είστε καλά. Γεια σας.